Αδέρφια μου και αδερφές μου, φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι, ξεχωριστή θέση στο χώρο των Αγίων, τους οποίους εικονίζουμε στο ναό, έχει η Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Και τούτο γιατί έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του κόσμου και γιατί με ξεχωριστό τρόπο επιβάλλεται στα αισθήματά μας και στην καρδιά μας. Η φυσιογνωμία της δεσπόζει στο χώρο της λατρείας. Όπου και αν στρέψουμε το μάτι, κάποια παράσταση θα δούμε που έχει σαν κεντρικό ή σαν πρώτο μετά τον Ιησού πρόσωπο τη τιμημένη μητέρα. Η γέννησή της, η αφιέρωσή της στο ναό κατά τα παιδικά της χρόνια, ο Ευαγγελισμός, το σκύψιμό της επάνω στο βρεφικό λίκνο του Ιησού μέσα στο σπήλαιο, η φιλόξενη προσφορά της αγκαλιάς της στον Υιό και Θεό της, η παράστασή της κάτω από το σταυρό, η κίνησή της, όλα είναι γεγονότα μεγάλα τα οποία τροφοδότησαν με συγκίνηση και με έμπνευση τους πιο δυνατούς χρωστήρες. Φωτισμένοι ζωγράφοι δούλεψαν επίμονα όχι μόνο για να φιλοτεχνίζουν το τιμημένο της πρόσωπο, αλλά και για να αισθητοποιήσουν με τη βοήθεια των χρωμάτων και να παραστήσουν τον πλούτο και τον αγνό θησαυρό της καρδιάς της, την καθαρότητα και την ανάταση και την αφοσίωση, και να μας κάνουν να ζήσουμε τις συγκινήσεις μου. Τις συγκινήσεις της και τους πόθους της. Ποιος δεν σταμάτησε με δέος μπροστά στη μορφή της γλυκοφιλούσης και της δακρυρωούσης Παρθένου, και ποιος βλέποντάς τη θρονιασμένη στο βασιλικό θρόνο της δεν έσκυψε να σπαστεί με βλάβια τα πόδια της. Οι επισημότερες θέσεις που τις δίνουμε η Εκκλησία μας στο ναό είναι δύο, στο τέμπλο και στην αψίδα. Στο τέμπλο τοποθετούμε την εικόνα της αριστερά από την ωραία πύλη. Την πρώτη θέση δεξιά την έχει η εικόνα του Υιού της και Θεού μας, του Βασιλέως της κτήσεως. Καθώς όμως ο Κύριος κοιτάζει προς το λαό, έχει στα δεξιά του την Παναγία, την Παρθένου Μαριάμ, τη τιμημένη βασίλισσα. Παλαιά ο προφήτης ο Δαβίδ οραματίστηκε την ευλογημένη μέρα κατά την οποία ο Μεσσίας θα ερχόταν να περπατήσει ανάμεσά μας και να αναστραφεί μαζί μας, και με έμπνευση, με νοσταλγία και με θείο φωτισμό στράφηκε προς τον Υιό του Θεού και του είπε: «Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιό σου, ενηματισμό διαχρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη», όπως λέγει ο Δαβίδ μας, νη δέλτα, στίχος 10. Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε, αδέλφια μου και αδελφές μου. Σαν τιμημένη βασίλισσα βρίσκεται θρονιασμένη η Παναγία στα δεξιά του Υιού της, στον ουρανό και στη γη, στον ουρανό πλάι, στο γεμάτο λαμπρότητα θρόνο του, και στη γη πλάι στην Αγία εικόνα του. Στη θέση αυτή η παντάνασα είναι προσιτή σε όλους μας. Μπορούμε να την πλησιάσουμε, να υποκληθούμε μπροστά της, να της εκφράσουμε το σεβασμό μας και την αγάπη μας. Στη δεύτερη επίσημη θέση της, στο πιο ψηλό μέρος της κόχης του ιερού, η Παναγία μας είναι απρόσιτη. Εκεί η φυσιογνωμία της δεσπόζει γεμάτη επιβλητικότητα και μεγαλοπρέπεια. Μόνο την ατενίζουμε, δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε. Αισθανόμαστε πως έχει αφήσει τη γη μας και βρίσκεται ψηλά στον ουρανό. Η παρουσία της στον ουρανό, αυτό ύψος και η ονομασία
τη λέμε, πώς τη λέμε, πλατιτέρα. Η παρουσία της, λοιπόν, η παρουσία της στο ουράνιο αυτό ύψος και η ονομασία πλατιτέρα που δίνουμε στην παράσταση μας θυμίζουν ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο μυστήριο. Ότι όν ου χωρούσιν ουρανή εχώρεσε αυτή στα σπλάχνα της και στην αγκαλιά της. Έγινε πλατύτερη η ύπαρξή της και από αυτούς τους απέραντους ουρανούς. Και μαζί με το μυστήριο της αρκώσεως που μας διδάσκει, μας υπενθυμίζει η πλατιτέρα πως εκεί που στέκεται ψηλά μπορεί να μεσητεύει για μας τον Υιό και Θεό της, τον Ιησού Χριστό. Βρίσκεται ανάμεσα στον ουρανό και στη γη, κοντά στη γη μας για να μας παρακολουθεί, να ακούει τους στεναγμούς μας, να συμμερίζεται τις αγωνίες μας και κοντά στον ουρανό για να μεταφέρει την εικεσία μας με μητρική παρησία στον δυνατό Κύριο μας, τον Ιησού Χριστό. Πόση ανακούφιση αισθανόμαστε μέσα μας όταν βαθιά πονεμένοι επισκεπτόμαστε το ναό και αφήνουμε το μάτι μας να προσκοληθεί στη γλυκιά μορφή της πλατιτέρας. Ζούμε το αίσθημα που δοκιμάζει το φοβισμένο παιδί όταν επιστρέψει στην αγκαλιά της μητέρας του. Στις στιγμές αυτές της γαλινοφόρας εν ατενήσεως ασυκετεύσουμε τη μεγάλη δέσποινα και μητέρα. Τα χείρα σου τα θείας εσ τον κτίστην ευάστασας παρθένε Παναγία σαρκοθέντα Χριστότητη προτείνασα θυσόπισον αυτόν λυτρώσαστε ημάς. Υψώνουμε Παναγία παρθένε τα θεία σου χέρια με τα οποία ευάστασες το χτίστην που από αυτή την αγάπη του σε μας έγινε άνθρωπος. Οικέτευσέ το να μας λυτρώσει, που τέτοια αγάπη απέραντη, ανέκφραστη, ακατανόητη αγάπη που δεν μπαίνει στο δικό μας το φτωχό, γήινο, αμαρτωλό μυαλό και καρδιά. Ή ας επικαλούμεθα την αγάπη της με την άλλη υπέροχη προσευχή, ότι ουκ έχουμε παρησία για τα πολλά ημών αμαρτήματα, σύ τον εξού γεννηθέντα δυσόπισο, παρεκάλεσε και εξευμένησε, Θεωτό και Παρθένε. Πολλά γαρισκή ιδέησης μητρός προσευμένια δεσπότου. Με τις προσευχές μας θα βάζουμε την πονεμένη καρδιά μας στα χέρια της και εκείνη θα ανοίγει τη μυτική καρδιά της για να νιώσει τον πόνο μας, τον καημό μας, γιατί είναι η μάνα μας, είναι η μητέρα του Θεού, είναι η τιμιωτέρα του Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως του Σεραφείμ, να διαφθόρος θεολόγο τεκούσε, την όντως θεοτόκουσε μεγαλύνομαι, ναι μητέρα μας, ναι γλυκιά μου Παρθένε Μαριάννα.